Το MLS το 4G κέρδισε ο Ούτης με σχόλιο «Δώσε μου το κινητό κοντόπα, αρχιφιλόσοφε». Το tablet της MLS κέρδισε ο Βασίλης Αλεξόπουλος με σχόλιο στο YouTube «Τελικά υποφίλιο με τη Ζουγανέλη είναι το ίδιο άτομο». Και απαντάω, φίλε, πολύ θα ήθελε η Ζουγανέλη. Από το βίντεο με την εφαρμογή Doers κερδίζει το ένα κινητό MLS ο φίλος και Γιώργος Μη, με κεφαλαίο Μη, με σχόλιο στο YouTube. Πραγματικά ο μόνος που μπορεί να πλασάρει άμμο σε Αιγύπτιους με επιτυχία. Έχεις πολύ δίκιο, φίλε, κερδίζει ένα MLS γιατί είσαι ωραίο παλικάρι. Και δυο τσουβάλια μου μόνο για σένα. Να ξεκαθαρίσω, παιδιά, ότι το νικητή δεν τον καθορίζει καθόλου το σχόλιο που γράφετε στο YouTube. Είναι κατόπιν κλήρωση. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία απαραίτητα να γράφετε εξυπνάδες. Εκτός αν θέλετε να με διασκεδάσετε. COOZ, γιατί οι γύφτοι δεν φοράνε γυαλιά μοιοπίας. Ότι είναι must. Η αλήθεια δεν έχω δει γύφτο με γυαλιά μοιοπίας, αλλά είναι το ίδιο αστείο τύπο ότι έχεις τον Batman με εμένα στο ίδιο δωμάτιο. Ναι, ναι. Νομίζω δεν φοράνε και δεν θα πω καν ότι είναι θέμα οικονομικών. Εντάξει. Νομίζω δεν φοράνε. Κοίτα, άμα έπρεπε να δώσουμε σοβαρή απάντηση, μπορούμε να πούμε το εξής. Ότι η μοιοπία, πολλοί λένε ότι είναι αρρώστια της πόλης. Που δημιουργήθηκε στους ανθρώπους επειδή μειώθηκαν οι αποστάσεις που χρειάζεται να βλέπουν, κατάλαβες. Ότι βλέπεις εσύ μέχρι το απέναντι κτίριο, δεν βλέπεις μέχρι τον ορίζοντα. Οπότε άρχισε να δημιουργείται μοιοπία. Ε? Και γύφτη στην πόλη, δεν είναι. Όχι, δεν λέω. Λέω για τη μοιοπία πώς έγινε. Και εννοεί γύφτη. Ναι, η γύφτη στην πόλη είναι. Η γύφτη είναι στην πόλη, αλλά η φάση είναι ότι το σκέφτονται κι αλλιώς. Δηλαδή, είπα ότι κοιτάνε έξω, δεν πάει χάλα ο κόσμο. Ενώ αυτοί δεν βλέπουν καλά. Να βλέπουν όλα έτσι λίγο θολά. Γιατί δεν φοράνε γυαλιά μοιοπία. Γιατί δεν ασχολούνται. Εδώ είναι, φίλε. Τα 5 χρονών τσιγκάνοι και είναι και μόνο οικογένεια που δεν έχουν. Δηλαδή, τόσο αυτόνομοι. Έχουν μανά, πατέρα, αδερφή. Μόνο οικογένεια, μόνο γυναίκα και παιδιά που δεν έχει το κάθε πεντάχρονο. Έχουν. Δεν έχουν κουλτούρα. Τα γυαλιά. Θέλει να μην ασχολούνται, να μην πάνε σε γιατρό. Δεν ασχολούνται να πάνε σε γιατρό, ναι. Αλλά απ' την άλλη, βλέπουμε συνέχεια τσιγκάνους με γυαλιά ηλίου. Οπότε, ίσως είναι αυτά η γυαλιά μοιοπία. Είναι αυτά που μαυρίζουν όταν χτυπήσει ο ήλιος. Δεν πάνε στον γιατρό μέχρι να είναι κάτι πολύ βασικό. Δηλαδή πρέπει να χάσει πνευμόνι και να του βγαίνει από το στόμα και να τον ενοχλεί στην ανάσα του. Στην αναπνοή του. Μόνο τότε θα πάει στον γιατρό. Όχι, θα αφήσει το παιδί μου να πεθάνει. Εγώ δεν ήξερα. Για όλα τα άλλα, έτσι μετράνε τα χρόνια του. Δηλαδή λέει, αυτό έχει χάσει λίγο μάτι. Οπότε είναι περίπου 30 χρονών. Οκ. Αυτό σκουτσένει. Α, ούτε 18 χρόνια παλικάρι δεν είναι αυτό. Ναι, ούτε μια χαρά. Όλη η ζωή μπροστά του είναι. Μέχρι τα 40. Δηλαδή. Πού θα χάσει το μάτι. Πού θα χάσει το μάτι. D98 λέει. Άλεξ, αν και φαίνεται ψηλό εύκολη απάντηση, θα ήθελα να μου πεις γιατί πάντα σκοτώνουμε όσους μας λένε να ζήσουμε ειρηνικά. Ο Γκάντι, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Ιησούς, Τζον Λένον κτλ. Το Τζον Λένον τον έφαγε ένας φαν του παρόλα αυτά. Κι άλλον. Ξέρεις πόσο συχαίνομαι. Κι άλλον από συγκρότημα δεν είχαν σκοτώσει έτσι ένας φαν από κάτω. Πολλούς θα έχουν πάει. Ένα κιθαρίστα. Ο κιθαρίστα στο Diamond Darrell. Στον Παντέρα. Στον Παντέρα. Τρελό. Στη συναυλία, ναι. Α, υπάρχει και βίντεο, δεν το έχω δει. Πυροβολισμό. Ναι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι που βάζουν μαζί με φυσιογνωμίες, ξέρω εγώ, σαν τον Γκάντι, τον Τζον Λένον. Φίλε, του συχαίνομαι του Beatles. Αφενός και αφετέρου δεν πιστεύω ότι ο Τζον Λένον. Δεν είναι όμως αυτό. Και αφετέρου θεωρώ ότι ο Τζον Λένον και οι όμοιοι του ήταν από τους πλέον πιο ξυπασμένους ανθρώπους που κυκλοφορούσαν εκεί έξω. Το να μου τον βάζει στην ίδια κατάσταση με τον Γκάντι δεν στέκει καθόλου. Ας πούμε, ο Χριστός στα κείμενα στην ουσία έπληκε την καθεστική ατάξη σε όλους τους τομείς. Γιατί σου έλεγε. Σου έλεγε μην έχεις στρατιωτική δύναμη, μην έχεις πλούτο οικονομικό, μην έχεις αυτό, μην έχεις άλλο. Οπότε κατά κάποιο τρόπο αποδομούσε, έσπαγε σε μικρά κομματάκια την άρχουσα τάξη του Ρωμαίου και το πώς διατηρούσαν αυτή τη δύναμη, κατάλαβε. Ναι, γενικά όσο περισσότερο κόσμο μάζευε και πήγαινε κόντρα σε κάτι το οποίο ήταν κρατικό, προφανώς κάποια στιγμή θα τελείωνε η όλη διαδικασία. Το τρέν. Ήταν τρελικό. Η φάση είναι, επειδή δεν αφομοιώνονται στην άρχουσα τάξη, προτιμούν να του κάνουν μάρτυρες παρά να του αφήσουν, ξέρω εγώ. Πάντως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που γενικά έχουν την τάση στην Αμερική να παίζουν με τέτοια φάση, να σκοτώνουν προέδρους, να σκοτώνουν το ένα, να σκοτώνουν το άλλο. Πολύ εύκολα. Εγώ νομίζω ότι ήταν παλιό τρέντο, ότι σήμερα δεν είναι έτσι. Ότι το έχουν σκόψει. Ότι παλιά και λίγο στο κινηματογράφο μας το πέρασε. Ότι το χούι, το. Α, αυτό λέει την αλήθεια, τον φάμε. Όχι, χάλασε το προφίλ. Γαμάει ανήλικες. Ναι, τύπου. Ισχύει. Λένε να λιώσω πολύ. Γιατί. Ναι, αλλά φαντάσου τώρα. Τώρα σκέφτεσαι ότι φαντάζεσαι να σκότωναν τον Τζίπρα, α πούμε.
Δεν θα ήταν. Αστείο θα ήταν. Θα ήταν αστείο. Την άλλη μέρα το πρωί θα βγει από το σπίτι σου. Μα... Γιατί δεν τον σκότωνα και καλά. Τι που ρε, πες ότι έκανε όντως κάτι και πήγαινε να βγει από το ευρώ σου λέω τώρα. Και του κάλαγε 20 ετές σχέδιο. Α. Και την άλλη μέρα τον σκότωνα. Δεν θα ήσουν εσύ πιο τρομοκρατικό ποτέ. Δεν θα έβγαινε στο επόμενο βίντεο και θα έλεγε: λοιπόν, το καλύτερο γάλα του κόσμου. Το καλύτερο γάλα του κόσμου έρχεται από το Ζουρμπεκιστάν. Εδώ λοιπόν. Για να δώσουμε όμως απάντηση, άμα τον κάνει μάρτυρα τον άλλονα και δεν είναι πλέον εν ζωή να μπορεί να επιχειρηματολογήσει. Σε αυτά που λέει, τότε τα λεγόμενά του μπορείς να τους δώσεις άλλα νοήματα. Ίσως αυτό θα μπορούσε. Αυτό γαμάει και τώρα το σκέφτηκα και το έκανα. Το βάλω παράδειγμα. Πώς παίζεις νύχτα στο Παλέρμο, σε σκοτώνουν και θες να πεις ότι αυτός το έκανε και δεν μπορείς να μιλήσεις. Και δεν μπορείς να μιλήσεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι όντως, γιατί μετά λένε οι άλλοι. Α, ξέρεις ποιο το σκότωσε. Αυτό το σκότωσε. Γιατί θα λέει ο άλλος, έλεγε μπλε. Και κάνει άλλος, θα εννοούσε κόκκινο. Άμα ήταν στη ζωή θα έλεγε όχι, δεν εννοούσα κόκκινο, μπλε εννοούσα. Τώρα που είναι πεθαμένος, όλα επιδέχονται ερμηνείες. El the Brave. Να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα καθαρά για συζήτηση. Λέει, πολλές φορές βλέπουμε άτομα με χαμηλό IQ να έχουν μεγάλη επιχειρηματική επιτυχία. Αυτό οφείλεται σε τύχη ή στο γεγονός ότι προβαίνουν σε βήμα δίχως να υπολογίζουν τις συνέπειες. Κοίτα, επειδή είναι ποσοστό η περίπτωση να έχουν επιχειρηματική επιτυχία, προφανώς ισχύει και το ρίσκο χωρίς τύπου, χωρίς συνέπειες. Είναι το δεύτερο, πιο πολύ είναι το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης. Παρά τύχη, ναι. Και αυτοί με χαμηλό IQ τίνουν σε κουτοπονηρία. Και η κουτοπονηρία στο χώρο βοηθάει. Σκέψου ανάλογα ένας... με το χώρο. Ανάλογα με το χώρο. Αλλά σκέψου ότι ένας πραγματικά ευφυής άνθρωπος που δεν είναι κουτοπονηρός ασχολείται με αυτά που τον ενδιαφέρουν σε βαθμό. Πώς θα το πω. Ένας ευφυής άνθρωπος που προσπαθεί να φτιάξει μια μηχανή για να πετάξεις είναι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό που δεν μπαίνει στις διαδικασίες να επενδύσει στις σχέσεις του, στο PR. Το public relations. Στο εμφανισιακό τη φάση. Στο εμφανισιακό. Ενώ ο κουτοπόνηρος έχει την πόζα ότι ασχολείται με την κατασκευή, ενώ στην πραγματικότητα ασχολείται με τις διαπροσωπικές, πώς να εκμεταλλευτεί. Και καταφέρει να πετάξει 5 δευτερόλεπτα που λέει. Εγώ σαν να ρίξει πίτα να ανεβάσει. Ο κουτοπόνηρος είναι πιο πολύ να διαφημίσει ένα πράγμα, ενώ ο φυής να δημιουργήσει αυτό που θα διαφημιστεί. Καλά, εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχουν τα λεφτά, υπάρχει το budget, υπάρχει που είναι από πριν από πίσω τώρα. Δεν είναι δηλαδή καθαρά τύχη ή ότι παίρνει ρίσκο. Παίζει να είναι μια βιομηχανία που είναι ο πατέρας του και να λέει: βρείτε πατέντες να κάνετε 300.000 άτομα. Οπότε είναι και θέμα αυτό, αλλά περισσότεροι κουτοπονηροί, ας πούμε, ναι, κουτοπονηροί, όχι. Περισσότεροι με χαμηλό IQ που προχωράνε στον κόσμο είναι λόγω οικογένεια, λόγω γενεών. Μπορεί να ανήκει σε πλούσια οικογένεια και να του πληροδοτήθηκε. Ναι, και έχει τελειώσει εκεί νομίζω. Οπότε αυτό μπορεί να είναι όμως θέμα τύχης. Αυτό μπορεί να θεωρήσει ότι είναι τύχη από την άποψη ότι. Ότι γεννήθηκε σε αυτήν την οικογένεια. Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Κάτι καταλαβαίνετε. Η δουλειά, ακόμα και τα ταλέντα δουλεύουν πολύ για να εξελιχθούν. Ωστόσο, άμα μιλήσουμε για γονιδιακή πώς το λένε, προδιάθεση, όπως έναν τύπο που έβλεπα, ο οποίος μπορούσε και υπολόγιζε πώς το λένε, πράξεις αριθμών γρηγορότερα από κομπιουτεράκι, τώρα αυτό δεν μπορείς να το νικήσεις με τρελή δουλειά. Με δουλειά, όχι. Όχι. Αλλά και ο ίδιος το προπονεί για να βγει και να τον είδε σε βίντεο. Το αλλά προπονεί, κοίτα. Αλλά η χαρακτηριστική του ευκολία δείχνει ότι. Μιας και δεν υπάρχει και τρόπος να το προπονήσει ιδιαίτερα, μόνο επανάληψη. Αλλά η χαρακτηριστική του ευκολία σου δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο προδιατεθειμένος γενετικά, καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό δεν μπορείς να το νικήσεις με σκληρούλια, είναι παραδείγματα όπως. Ναι, παραδείγματα, ας πούμε, άμα άλλος είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά δεν προπονείται ποτέ και δουλεύει, ξέρω εγώ, στε πεταντζής. Ναι. Και είναι ένας άλλος ο οποίος δεν έπιανε ποτέ την ταχύτητα, αλλά μετά από 6-7 χρόνια προπόνηση τον περνάει. Ναι, αυτό πρόκειται να γίνει. Στις καλές τέχνες. Είναι και όπως είναι στο σχολείο. Π.χ. ένας που είναι καλός μαθητής, που είναι έξυπνος, αλλά δεν διαβάζει, και ένας που δεν ναι, είναι καλά, και αυτό αλλά παίζει, διαβάζει και, αυτό παίζει. Και παίρνει κάποιους βαθμούς, ας πούμε. Λοιπόν, λέει ο Στέφανος Παπαγιάννης, αν τρέξω γυμνός γύρω από ένα δέντρο με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα. Ας σταματήσουμε εκεί. Αν τρέξω γυμνός γύρω από ένα δέντρο με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του φωτός, θα πηδήξω τον εαυτό μου. Εγώ έχω απάντηση. Το γυμνός θα έβαλε για να μην μπει στην αρχή. Ξέρω, θα πει τη μαλακή ρούχα. Γυμνός. Ναι. Έχω απάντηση. Δεν θα καταφέρεις να πηδήξεις τον εαυτό σου, γιατί αυτό τι υπονοεί. Υπονοεί ότι τον έπιασες και δεν ξέρω ποιος είσαι και μπορείς και γαμάς ενώ τρέχεις. Θα πρέπει να σταματήσεις. Η ταχύτητα που θα δώσει από ένα δέντρο, τώρα που είναι τόσο μικρή απόσταση, είναι ταυτόχρονα παντού. Δεν είναι ότι μπορείς να πετάξεις ένα βόλο ενδιάμεσα και να περάσει. Είναι ταυτόχρονα σε όλα. Εγώ το πάω και στην πιο απλή λογική. Τίποτε για να γαμίσει κάποιον. Θα πρέπει να τον πιάσει. Και να σταματήσετε και να το γαμίσεις, γιατί μπορείς να το γαμάς και να τρέχετε και δύο. Είναι δύσκολο. Αν θα προλάβει τον εαυτό του από πίσω. Ξέρεις τι όμως. Αυτός είπε να γαμίσω τον εαυτό μου. Αυτό μάλλον εννοεί. Το εννοεί εισαγωγικά το να το δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να το εννοεί σε εισαγωγικά. Ξέρεις τι. Επειδή τρέχει όμως μόνος του, έχει συγχρονισμένο βάδισμα. Τρέχουν και δύο. Ο μπροστά με τον από πίσω έχουν μία φάση ελάχιστα μικρή διαφορά. Οπότε τα πόδια του πηγαίνουν μαζί.
Οπότε ταυτόχρονα μπορεί να είναι κολλημένοι και να πηγαίνουν σε μια τελευταία. Και πάλι, και πάλι. Ακόμα και εμείς που δεν χρησιμοποιούμε την ταχύτητα του φωτός, δεν μπορείς να γαμίσεις το όρθιο ενώ περπατάτε. Με τον ίδιο βήμα, με τον ίδιο βηματισμό. Περίμενε, ο Στεφάνος Παπαγιάννης όμως. Καταρχήν τρέχει με ταχύτητα του φωτός. Γυμνός. Που λες, όχι, δεν πιστεύω ότι μπορείς να τον γαμίσεις. Εγώ αυτό, αυτή είναι η αποφασή. Και τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και δεν του πέφτει. Εγώ αυτό και δεν σου πέφτει κιόλας. Ούτε ο κόλλος. Ο κόλλος μόνο να του ανέβει μπορεί ο κόλλος. Ο κόλλος ανεβαίνει το πουλί πρέπει να πέσει αναγκαστικά. Είναι θέμα αεροδυναμικής. Όχι, σκίζει τον αέρα. Να προκαλέσουμε τον Στέφανο Παπαγιάννη να μας στείλει μια φωτογραφία. Στείλει μας μια φωτογραφία να μπορούμε να το εξετάσουμε καλύτερα, ρε φίλε. Γιατί έχει σημασία και η διάμετρο ρε του δέντρου. Κατάλαβε, δεν μπορεί να μα θέτει τόσο επιστημονικά ερωτήματα και να μην έχουμε όλε τι μεταβλητέ. Τι φορά, με τι ταχύτητα, σε τι δάπεδο. Ύψος. Ύψος, ναι. Τι εννοεί γαμάω, εντέλει, γιατί είναι αίτητα θέμα που παρεξηγήσαμε. Μεταφορικά μιλά, κυριολεκτικά. Πηδήξω, να θέλει να τον περάσει, να τον προσπεράσει. Αυτό είναι άλλο, φαντάσου, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Δεν το σκέφτηκε κανένα. Το πηδήξω. Survival Scout. Γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα μα προετοιμάζει για να βρούμε δουλειά, ενώ δεν μα μαθαίνει πώ να συντάξουμε βιογραφικό ή πώ να πληρώνουμε φόρου. Το είναι γαμό τη ερωτήση, φίλε. Ναι, σου το. Σε προετοιμάζει να βρει δουλειά γιατί σε προετοιμάζει μόνο για θετικά πράγματα. Τύπου θα βρει δουλειά, πώ θα ανελιχθεί, πώ θα κάνει. Εντάξει, αλλά να μην σου μαθαίνουν από το σχολείο, ρε φίλε, πώ να διαχειρίζει αυτά τόσο βασικά. Πώς θα ναι, κάνεις βιογραφικό ή να κάνεις φορολογική σου. Τη φορολογική όχι δεν το κάνω, αλλά το βιογραφικό είναι όντως χαζομάρα που δεν το έχουν. Ναι. Δεν είχαν ποτέ. Νομίζω κάνουμε όμως ρε παιδιά στο τέτοιο. Στις τελευταίες τάξεις πολύ και δεν έχει. Τα ΣΕΠ και τα τέτοια. Κλάιν ρε φίλε που σε μαθαίνει. Ρε φίλε αυτό άμα... είναι. Δεν θα υπήρχαν ηλεκτρονία. Δεν ήταν βιογραφικό ποτέ. Δεν θα υπήρχαν λογιστές και τέτοια πράγματα μα υπήρχε. Με πολύ επιφύλαξη αλλά νομίζω. Που δεν υπάρχει το πόσο εύκολο να συμπληρώσουμε φορολογική δήλωση. Στην κατάσταση. Στην κατάσταση την απλή εννοώ. Δεν εννοώ τώρα να έχει χωράφια, σπίτια. Όλοι, 18 χρόνια τέλος. Και η φάση ότι πάνε και πληρώνουν 20 και 30 ευρώ και 50 και είναι η φάση ότι μπήκα στη διαδικασία μία μέρα και έκανε σε όλους. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει το πόσο απλό. Καταρχήν είναι όλα αυτοματοποιημένα. Περνάνε από μόνο πλέον. Τι έχεις πληρώσει. Ναι, εννοείται πλέον. Πώς το λένε, τι έχεις πάρει. Όλα τα νόμιμα τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή πρέπει να, αν χρειαστεί να δηλώσεις, να δηλώσεις ή έσοδα από το εξωτερικό ή κάποια αγορά αυτοκινήτου. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει το πόσο απλό είναι. Αλήθεια, είναι πάνω απλό. Μήπως είναι πιο εύκολο. Από την άποψη ότι επειδή το έχουν κάνει χρόνια έτσι, να μην προβαίνουν σε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην ασχολούνται. Ναι, όχι. Ναι. Προφανώς και γι' αυτό γίνεται. Ποιο ανέξοδο είναι. Αυτό το πιο ανέξοδο. Τύπου για να μην μπουν στη διαδικασία. Γιατί μα πούνε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, θα πούνε οι δάσκαλοι. Α, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Φέρε κάποιον που να είναι αρμοδιότητα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό γλιτώνουν χρόνο γιατί δεν ασχοληθούν. Αυτό πήρα. Εντάξει, κοιτάμε σε ένα μάθημα. Γλιτώνουν φράγκα. Και ορθά, ναι. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο μάθημα. Ρε... Αν έχεις ας πούμε σετ, θα μπορούσε να εντάξει μέσα. Δεν τους δικαιολογώ. Σου λέω για ποιο λόγο μάλλον δεν το κάνουν. Καλά. Σιγά μην τους δικαιολογούσα. Το να σε βήκανε, ναι, όχι δεν είναι για τους κακό. Το να ακολουθήσει όμως μόδα όπως. Σαν αυτή τη μαλακέτα trend στο ίντερνετ, όπως οι άλλες που βάζανε προφυλακτικό στο ρουθούνι και το βγάζανε από. και το βγάζανε από το στόμα. Βέβαια, αν ακολουθεί αυτή τη μόδα. Ναι, είναι λίγο μαλακία. Ωστόσο, να πω κάτι, ρε φίλε. Μου κάνει πολύ εντύπωση που όσο πάμε στις μικρότερες γενιές έχουν βάλει πολύ ψηλά την εικόνα στα ρούχα τους. Βλέπω μικρά παιδιά που το έχουν πολύ ψηλά το να πάρω διαδικτυακά ρούχα και παπούτσια. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι σε αυτές τις ηλικίες αυτό που θα σκεφτόμουν θα ήταν ή κάτι σε παιχνίδι ή κάτι που θα αφορά ένα ενδιαφέρον που δεν έχει να κάνει με την εικόνα, ρε φίλε. Κάτι να σπάσω, κάτι να, για ένα ροκ συγκρότημα, κάτι τέτοιο. Δίνονται και όχι μόνο δίνουν πολλά λεφτά σε ρούχα και εικόνα και αυτά, κοροϊδεύει και το ένα τ' άλλο. Κοροϊδεύει το ένα παιδί το άλλο επειδή δεν δίνεται ωραία ή πως δίθηκε σε έστρε γύφτο. Μα λέγα και είναι 15, δηλαδή δεν σε διέπουνε καν οι ορμόνες, ρε παιδί μου, που σε κάνουν πιο άγριο. Οι τύποι, ήμουν στο μετρό και έβλεπα συζήτηση τώρα και ήταν πιτσιρικάδες και ήταν ένας πιο όμορφος από τον άλλο. Α, οπότε το παραδέχεις ότι το πετυχαίνουν. Στα αντισύματά τους ήταν πολύ προσεγμένοι και κανένα λάθος κτλ. Και ο ένας παρατηρούσε που πούλαγε μαγιά στον άλλον, τύπου ότι τι αυτό, το πήρα τότε και ξέρω εγώ. Και λέω εγώ αλήθεια. Εντάξει, αυτά είναι και είναι μεγάλο ποσοστό όμως. Με βλαμμένα. Μου κάνει πολύ αίσθηση αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ. Πώς κατά έχει βγει. Μήπως να πω. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ρε φίλε, όχι. Δεν ήταν τόσο έτσι, όχι. Τι ήταν παλιά, δεν το ξέρω. Παλιά ήταν με άλλα πράγματα. Παλιά παίζαμε υπέρ αυτού και το κάναμε. Η φάση. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό παλιά. Παλιά δεν είχε πρόβλημα να είσαι. Υπήρχαν διαφορετικέ μόδε. Να, ο φίλο εμβαθύνουμε. Οπότε, ο ροκά θα αντινόταν πολύ ροκά, ο γκοθά πολύ γκοθά. Αλλά υπήρχε ποικιλία. Σήμερα είναι σαν να μην υπάρχει ποικιλία, ίσω. Η ψυχολογία μα τη φάση είναι ίδια. Απλά αλλάζει η μορφή. Ρε φίλε, τότε όμω, όχι. Κάτω τα 15, έπαιζε πολύ. Αν δεν ήσουν σε κάποια ομάδα τύπου τέτοια είδου. Ρεύμα, σε κάποιο ρεύμα. Ήσουν σε φάση με φόρμε. Και κάτι που να τρώγεται γιατί να παίζεται. Ίσως η απάντηση είναι ότι παλιά υπήρχε περισσότερη ποικιλία στη μόδα.
Ενώ τώρα τίνει να εξαφανιστεί αυτό το πράγμα και να δημιουργείται ένα κοινό πράγμα. Παλιά, όπως είπαμε, υπήρχε, ας πούμε, ήταν πιο έντονο ο χιπ-χοπάς με τον ροκά, με τον κοφά, με τον έτσι, με τον αλλιώς και θα ντυνόταν διαφορετικά. Ενώ τώρα έχουν μία γραμμή σχεδόν. Και ας έχουν διαφορετικά. Και ας έχουν διαφορετικά γούστα, ναι. Είναι η τηλεόραση και το ίντερνετ πιο πολύ. Οπότε βλέπουν στο εξωτερικό τι πουλάει. Και κάνε το αντίστοιχο εδώ που δεν το είχαν πει. Να πω εγώ μια πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ τα social media γενικά. Εντάξει, από το Facebook αλλά τα social media. Τίποτε. Είναι δύο δεκατετράχρονα τώρα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και το κορίτσι βλέπει 20χρονους, ας πούμε, τύπου που ντύνονται έτσι. Και γι' αυτό επηρεάζει τη μικρότερη ηλικία να ντυθεί και ο αυτός έτσι για να αρέσει την κοπέλα. Σίγουρα. Και το κορίτσι το αντίστοιχο. Τύπου θα βλέπει άλλο, ξέρω εγώ, μία που θα είναι 22 χρονών, δεν ξέρω, χορεύτρια τι, θα λέει πω, τι είναι αυτή. Και πάει και ντύνονται νωρίτερα. Γι' αυτό κατεβαίνουν, νομίζω, ηλικιακά. Και προσέχουν περισσότερο την εικόνα του τύπου για να αρέσουν στο πρότυπο που αρέσει. Οπότε ακόμα πιο deep είναι η ανασφάλεια του θέλω να με αποδεχτεί το σύνολο. Το να κοιτάνε την εικόνα του από νωρίς. Και δεν κάθεται να αναμένουν την ώρα να έρθει να φτάσει 20 χρονών. Σε τέλει είναι απλά το διαδίκτυο και τίποτα άλλο. Το διαδίκτυο που τα κάνει αυτά. Ρε φίλε, σίγουρα το διαδίκτυο και το εκμεταλλεύονται, φαντάζομαι, και τώρα στη μόδα από παγκόσμια η επιρροή. Ναι, τίποτε ναι. Πιο φθηνά θα μας βγει να γίνει έτσι και να μην έχουμε. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, να ξέρετε, η μόδα, οι οίκοι μόδα σα κοροϊδεύουν. Δεν έχει ιδέα πόσο χαζό κοπάδι μα θεωρούν. Να φανταστείς ότι η επόμενο μόδα. Επόμενο βίντεο, Nike. Να φανταστείς ότι η μόδα, ειδικά με τα ρούχα και αυτά, η λογική τους είναι ως εξής. Πάει ο μόδιστος, ξέρω εγώ, παίρνει 100 κιλά, παίρνει 100 ευρώ χρώματα, σαν να σου λέω, εντάξει. Αυτά είναι πιο ακριβά, αυτά είναι πιο τέτοια. Φτιάχνει κάποια μοντέλα. Του μένει stock, του μένει απόθεμα. Αυτά τα κάνει σε ένα ωραίο πατσουλί και τα διώχνει τον επόμενο χρόνο. Καταλαβαίνεις ότι οι μόδες που δημιουργούνται είναι ανάλογα τις απαιτήσεις. Τις οικονομικές του μόδιστρου. Ότι σου λέει πρέπει να διώξω αυτά από την αποθήκη. Δεν μπορώ να τα έχω. Φτιάξε ένα πατσουλί. Η μόδα του επόμενου χρόνου θα είναι ένα πατσουλί χρώμα γάματα. Και πάνε όλοι και τα φοράνε. Γιατί τα πρώτα χρώματα, πώς λέγονται αυτά τα βασικά, είναι ακριβά. Οπότε μία φορά κάνουν δυνατή κίνηση και τα άλλα είναι φτηνά χρώματα που τα μπλέκουν και μεταξύ τους. Και το φοβερό πιο είναι ότι τύπο ότι όσο ακριβένει, τόσο πιο ευαίσθητο είναι. Και σου πετάει την φάση ότι ρε φίλε, είναι ακριβό αυτό, μην το πλένεις έτσι, θα χαλάσει. Τι εννοείς, ναι, γιατί δεν είναι πιο ανθεκτικό αφού είναι πιο ακριβό, ας πούμε. Ναι, αλλά μου ντε. Τόσο πολύ αυτό με τα ρούχα. Ναι, ρε, γιατί είναι πολύ φθηνό και είναι, πώς το λένε, ευαίσθητο. Και λες, α, είναι φθηνό. Ή είναι πολύ ακριβό. Και είναι ευαίσθητο. Και το πλένεις στο χέρι και αυτό, για αυτόν τον λόγο πάνε. Ναι, ναι, και είναι ευαίσθητο. Ναι. Τίποτε, μαλακά. Και παίζανε ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο. Και η μεσαία κατηγορία, ας πούμε, που είναι έτσι μια πιο normal, είναι πάντα λίγο πιο ανθεκτική από κάποιους ήχους που προσπαθούν να το παλέψουν τύπου ότι στην ποιότητα και στην τέτοια φάση. Οπότε μην το κοιτάς καλό-κακό, αλλά σίγουρα κάτι έχει να λέει. Λοιπόν, που εν τέλει δεν ισχύει, ρε παιδιά. Κάνουμε και βίντεο, συγγνώμη. Κάνουμε και βίντεο τύπου μαλάκες του Facebook και τέτοια και κράζουμε. Μην νομίζει ότι δεν θα γαμίσει έτσι απαραίτητα. Ξεκόλα από το κεφάλι. Δηλαδή δεν πρόκειται. Δεν είναι το Α και το Ω στην τελική ρευστότητα. Ναι, μήπως δεν είναι το Α και το Ω να γαμίσει όμως. Δεν θα γαμίσει με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Δεν αυτό ξέρει πώ το σκέφτομαι. Προσπαθώ να το σπάσω πολύ. Δεν τον είχε αγγίξει ακόμα. Τίποτε. Μπορεί να μην το κάνει για να γαμίσουν. Α, σε βάζω πάλι να λέει. Για να γαμίσει το κάνουν. Γι' αυτό το κάνουν. Κοίτα, όταν ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ με την εμφάνισή σου. Ναι, ενδιαφέρεσαι για το άλλο φίλο, δεν αντιλέγω. Ναι, δεν υπάρχει άλλο λόγο. Αυτέ οι φυλακέ του τύπου το κάνει γιατί μου αρέσει. Με εκφράζει. Αλλά σκέφτομαι, προσπαθούσα να βρω τη χρυσή πρόταση που θα μπορούσα να πω σε κάποιον. Και σκέφτομαι, προσπαθώ να κάνω πολύ χάζο το παράδειγμα. Δηλαδή, σκέψε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έχει ωραίο σώμα, αλλά έχει γαμάτα ρούχα. Και εντάξει, ναι, έχει γαμάτα ρούχα. Άμα του συναντήσει ένα θρητό, θα πει έχει ωραία ρούχα. Άμα πει είναι ωραίο, δεν θα πει είναι ωραίο, θα πει έχει ωραία ρούχα. Θα πει έχει ωραίο τύπο. Ναι, θα πει έχει ωραίο τύπο, μπράβο. Άμα έχει ένα γαμώτα σώματα και ντύνεται με κουβέρτες. Θέλω να σου πω τώρα, έτσι. Θα πούνε, είναι ωραίο τύπος και η κουβέρτα να σου πω και κάτι, είναι και ωραίο στυλ. Το πιάσες ρε φίλε. Οπότε, να τι είναι πιο βασικό στην τελική. Άμα θέλετε να ανεβάσετε τι έχει περισσότερη, τι πρέπει να δώσετε προτεραιότητα, δεν είναι. Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή, 300 χρόνια έτσι πάει η φάση. Τίποτε. Αυτό είναι δύσκολο. Το να αγοράσω πράγματα από το Ιντερνετ είναι πανεύκολο. Ναι, ναι, είναι θέμα ευκολίας. Θα διαβάσουν κανένα βιβλίο. Δηλαδή, θα στηρίξουν κανέναν άνθρωπο με κανένα. Δηλαδή, η φάση του κάνω τατού, κάνω τρύπες, φτιάχνω τα μαλλιά μου και αυτά, δεν ασχολούνται καν αυτοί γι' αυτό. Είναι τίποτα πληρώνω και σε δύο ώρες το έχω. Γαμίστε με. Παιδιά, έκανα τατού, έβαλα ρούχα, γιατί δεν με πηδάει κανείς, δεν καταλαβαίνω. Φίλε, δοκίμασες να βγεις από το σπίτι σου πρώτα απ' όλα γιατί δεν σε φτάνουμε εκεί που είσαι. Αρχίσαμε πάλι με τις απαιτήσεις, έτσι. Καλά, τσάμπα τα κάνω. Τα μηνύματα που στέλνω στο Facebook δεν μετράνε δηλαδή. Δηλαδή, διαδικτυακός δεν μπορεί να με γαμίσει κάποιος ρε παιδιά. Τι θα γίνει, πρέπει να πάω εκεί. Μια πουτσα στείλετε και θα κάνω εγώ τα υπόλοιπα. Και κουπανάει τη μούρη του στην οθόνη. Σε PNG όμως μην κάθομαι κόβω και με το tool το. Κόψε το.
κάποιος ήρθε. Άνοιξε λίγο. Άνοιξε λίγο. Παύλος είναι. Ανέστης Μαζαράκης. Κοντόπα, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να κοιμηθώ 8 ώρες μέσα σε 4. Ξέρεις τι παίζει αυτή η φάση που έκανε ο Νταβίνσι που είχε βρει το απόλυτο να κοιμάται την ημέρα. Κοιμόταν ας πούμε 3,5 ώρες. Αλλά κοιμόταν ανά 4 ώρες 40 λεπτά και ήταν στη full διάθεση να ξυπνήσει και να έχει ενέργεια και στη full ξεκούραση ταυτόχρονα. Τύπου δεν σου ξυπνήσει κάποιες φορές μετά από 6 ώρες ξυπνήσει και λες μαλάκα είμαι στην τέλεια διάθεση για να κάτσω να κάνω. Και έλεγε όμως ότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό. Άλλος μπορεί να θέλει 2 ώρες, ναι, άλλος 7 ναι, ναι, την ημέρα, άλλος 5. Γιατί έβλεπα στο αλλά YouTube. Συγκεκριμένες ώρες την ημέρα. Ναι, φίλε. Έβλεπα βίντεο στο YouTube με ανθρώπους που επιχειρούσαν αυτό το σύστημα που έχει συγκεκριμένο όνομα και όντως δεν είναι για όλους. Ωστόσο, πέρα από αυτό που θα μπορούσες απλά να μάθεις πολύ καλά το βιολογικό σου τύπο, ρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να γουστάς να κοιμάσαι συγκεκριμένος. Πρέπει να το χαρτογραφήσεις αυτό. Πρέπει να μην δουλεύεις. Αφενός. Αλλά πέρα από αυτό, με βαθιά ύπνωση δίνεται η ψευδαίσθηση ότι έχεις ξεκουραστεί πλήρως. Πρόσεξε. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τον ύπνο από την ξεκούραση. Γιατί πολλοί κοιμούνται και δεν ξεκουράζονται. Το θέμα είναι να ξεκουραστείς πλήρως και θα χρειαστείς λιγότερο ύπνο. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, άμα ρωτήσεις το μέσο άνθρωπο εκεί έξω. Και σου πει και του πει, ποιο πήγε πρώτο στο διάστημα. 1. Οι Αμερικανοί. 2. Οι Κινέζοι. 3. Οι Ρώσοι. Θα σου πει οι Αμερικανοί. Φίλε, πρώτο στο διάστημα πήγαν οι Ρώσοι. Πρώτο επανδρωμένο ήταν οι Ρώσων. Υποθέτω το προλάβανε. Σε τροχιά, όλα οι Ρώσοι ήταν. Η Αμερική, η μόνη πρωτοπορία του ήταν ότι πήγε στο φεγγάρι πρώτη. Και μετά από αυτό δεν έκανε τίποτα. Που δεν το ξέρουμε. Εντάξει, αυτό που λένε όλοι ότι δεν πήγανε ποτέ στο φεγγάρι. Η όλη φάση είναι ότι μετράει σε συγκυρίες, γιατί ήταν η λογική ότι οι Ρώσοι το προετοιμάζανε χρόνια. Οι Αμερικανοί 6 μήνες. Τίποτε να προλάβουμε να πάμε πρώτοι. Και έπαιζε πάρα πολύ αυτό που λέγανε για τον Κιούμπρικ, ότι το σκηνοθέτησε. Και η λογική είναι ότι επειδή ο Κιούμπρικ για κάποιο τυχαίο λόγο, ενώ βγάζανε ταινίες τότε ένα 2-3 χρόνια, γιατί ήταν τρελό πράγμα οι παραγωγές, τα φιλμ και τέτοια, είχε βγάλει 3 ταινίες μέσα σε ένα χρόνο, με φακό που έπαιζε, που για καλά τον είχε δώσει η NASA, ας πούμε, και έπαιζε τύπου διπλάσιο φως. Απορροφούσε από το παραγόμενο εκείνη τη στιγμή, ενώ τότε οι φακοί παίρνανε, ξέρω εγώ, 0,5 φως, 0,4. Και ήταν. Τράβεγε ολονύχτια όλες τις ταινίες με full φως. Πάντως μου φαίνεται έχει πολύ λογική να πεις ότι δεν πήγαν στο φεγγάρι, γιατί είναι πιο ανέξοδο να στήσεις κάτι ψεύτικο παρά να πας στο φεγγάρι. Μα σχέση με το εφόρι, οι εικόνες είχαν το όπως είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί σκέψου ότι όλη την εξέλιξη τεχνολογική, αυτό που την όθησε δεν είναι η καλή καρδιά κανενός, ήταν ο πόλεμος. Ότι ο ανταγωνισμός σε περίοδο μεταξύ, ξέρεις, Ρωσία-Αμερική, αυτό είναι που όθησε την τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν είναι ότι είπανε να πάμε στο φεγγάρι για να δούμε για να δεν ξέρω εγώ τι κατά. Είδες καλά πράγματα έχει κάνει όμως και ο πόλεμος. Ρε φίλε, ενώ έχει κάνει 3 ταινίες ο Κιούμπρικ, αυτό θέλω, εκεί θα καταλήξω. Ο Αγκουνίμων, τα κάτω. Οκ. Αυτή την πάτρα είναι αυτός. Δεν είναι πολλά. Γιατί οι σαπουνόπερες ονομάζονται έτσι, σαπούνι και όπερα. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα, να ξέρεις. Όχι, είναι πολύ απλό το ερώτημα. Είναι ότι όταν νίκμαζε αυτού του είδους η τηλεόραση. Σε αυτές τις σειρές επιλέγαν να διαφημίσουν προϊόντα. Το έχεις ψάξει και εσύ αυτό. Προϊόντα απορρυπαντικά και τέτοια πράγματα. Γιατί κατά βάση τα βλέπανε νοικοκυρές, ας πούμε, και γυναίκες. Και διαφημίζανε τέτοια προϊόντα. Απίστευτο. Αυτό γάμισε. Γιατί τα πρώτα περιοδικά βιβλία. Όχι περιοδικά. Όχι. Arlequin. Που τα λέγανε Viper. Γιατί είναι τα αρχικά βιβλία περιπτέρου. Viper. Τα βιπεράκια. Λοιπόν, Στάθης Σπάθαρος. πολύ σίγουρος είναι για τον εαυτό του. Υπάρχει κάτι το αντικειμενικά όμορφο ή η ομορφιά είναι καθαρά υποκειμενική προσωπική άποψη. Κάτσε, αντικειμενικά τι σημαίνει, από όλους. Ναι. Όχι. Υποκειμενικό. Από όλους, όχι, δεν γίνεται, φίλε. Το να μιλάς για μια μεγάλη μάζα τύπου να είναι μια παρέα δεκατόμων και να συμφωνήσουν, οκ, μπορεί να μιλάς για αντικειμενική άποψη. Το να μιλάς για εντάξει, όλοι. Απ' την άλλη, θα σου πει όμως, α, ναι, και τότε γιατί 60% θα είναι με τον πληθυσμό που ψηφίζει τον ίδιο άνθρωπο. Ναι, 60% δεν είναι όλοι. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι γιατί μια μεγάλη μάζα ανθρώπων τότε γουστάρει έναν. Ναι, ρε, μα και την Τζολί παίζει το 90% των ανθρώπων. Αλλά το 10% δεν γουστάρει, την θέλει με κομμένο χέρι. Τέλος. Δεν είναι αντικειμενικά. Είναι πλειοψηφική, σωστή λέξη νομίζω. Αυτό ρε, αυτό. Γιατί αντικειμενικά, άμα το πάρουμε ότι είναι όλοι, δεν είναι. Δεν γίνεται ρε. Τίποτα να βρεις. Όντως δεν θυμάσαι τώρα σε αυτά τα περίεργα που βγάζανε που ήταν μια τύπησα που ήθελε να κόβει τα άκρα της επειδή έβρισκε το σώμα της πιο όμορφο. Και έκοβε ένα και ήταν η οικογένειά της και λέει εντάξει αφού αυτό της αρέσει. Πόπο μαλακά. Είχε μείνει ήδη χωρίς χέρια. Αν είναι δυνατόν μαλακά. Δηλαδή, καταρχήν σταμάτησε να δουλεύει. Εγώ εκεί τσαντίστηκα. Ναι, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Ότι άρχισε να παίρνει ανεπαρκή σύνταξη επειδή είναι βλαμμένη. Γι' αυτό το έκανε.
Και είναι ο άντρας της, εντάξει, άμα της αρέσει και να το κόψει όπου μακρύνει. Να κόψει και ένα πόντι. Και σκέψω το άλλο, ότι ας πούμε που λες για την Τζολί, ότι δεν παίζει μόνο το συγκεκριμένο άτομο, μετά από αυτά τα άτομα μοιράζεται στο αυτός που θέλει με μακριά μαλλιά, αυτός με κοντά. Α, ναι, εννοείται. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μια παρανόηση στο πώς ορίζουν τη λέξη όσον αφορά ομορφιά. Αυτό που λες εσύ ότι α, μου αρέσει, σε σένα μπορεί να είναι θέλω να τη γαμίσω και μην νομίζω ότι έχουν πολύ ψηλά στάνταρ για το να γαμίσουμε. Γαμάμε σχεδόν οτιδήποτε. Θέλω να τη γαμίσω, για τον άλλον είναι α, μου μιλάει σε κάτι εγκεφαλικό καθαρά. Για τον άλλον είναι έχει ωραία μάτια αλλά και ωραίο χαρακτήρα. Αλλά όλο αυτό αντί να το υπεραναλύσουμε, λέμε απλά μου αρέσει, είναι ωραία, μου αρέσει. Εντάξει, πες ότι μιλάς για ένα μέρος, φίλε, για μια φωτογραφία, ξέρω καμά αν το πάμε έτσι. Και πάλι, αντικειμενικά δεν θα αρέσει σε όλους. Έχει τελειώσει, δεν υπάρχει. Αντικειμενικά σε κανέναν, όχι. Είναι, μπορεί να είναι υποκειμενικά για 10 άτομα. Πάλι είναι πάλι. Έχετε δει αυτό που λέει τη φιλοσοφία του ωραίου με το όμορφο. Πράγματα. Παύλο. Εγώ παίζει να το κάνω ρε, όταν τραβάω το καλώδιο. Και ο Παύλος τι κάνει. Οπότε ο φίλος τρέχει αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Μήπως είναι έχει να κάνει με παρελθόν και μέλλον, τέλος πάντων. Οπότε, ξέρουμε ότι η MC στο τετράγωνο με πουλί 42 σεντιμέτρη. Τώρα τι γίνεται. Σε αυτή εδώ τη φάση ακριβώς, παιδιά, θα είχε γίνει ενέργεια ο τύπος. Οπότε, σαν ενέργεια με τον άλλον, μπορεί να ενωθεί χωρίς να σταματήσει. Έχει δίκιο, μάλακα. Μπορεί να πηδήξει τον εαυτό του. Όχι με την κλασική έννοια, αλλά μπορεί να του. Γιατί δεν έχει σώμα, είναι ενέργεια. Πολύ σωστό, φιλέ. Ναι. Και η παραγόμενη ενέργεια είναι τα παιδιά του. Και εκτός από αυτό, στον ευτορνιακό σύμπαν δεν θα κατάφερε να πηδήξει τον εαυτό του. Στο σύμπαν του Αϊνστάιν, φιλέ, γαμιέσαι.